Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον Αντρέα τον Σιζόπουλο. Αντρέα, μια νίκη πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης. Ο πρώτος στόχος επιτεύχθη σήμερα. Απομένει ακόμα ένας για να φτάσετε κοντά στο, να φτάσετε στο τρόπαιο. Έτσι ακριβώς. Ξέραμε από την αρχή, αυτή η εβδομάδα ήταν αφιερωμένη στο κύπελο. Ήταν τρεις τελικοί. Καταφέραμε, επικρατήσαμε στους δύο. Τώρα έχουμε ηρεμία απόψε. Θα δούμε τον αντίπαλό μας σε 2-3 ώρες περίπου, θα το μάθουμε. Και από αύριο κεφάλια μέσα πάλι θα αρχίσουμε να δουλεύουμε για αυτόν τον αντίπαλο, ώστε να μπορέσουμε να έρθουμε δυνατοί το Σάββατο να διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Ήσασταν κάπως άστοχοι σήμερα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο όμως ημίχρονο, με σένα πρώτα και με τους συμπαίκτες στη συνέχεια, άνοιξε το σούτ από την περιφέρεια, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό για την ΑΕΚ τη φετινή σεζόν. Κοίταξε, είμαστε μια ομάδα που βασίζεται κυρίως στο σούτ, αλλά έχουμε δυνατή front line. Ναι, ξεκινήσαμε πολύ νευρικά νομίζω σήμερα στα σούτ. Ήταν δεδομένο ότι σε ένα τέτοιο παιχνίδι με πίεση και στις δύο πλευρές θα ξεκινήσουν νευρικά. Ξεκινήσαμε και οι δύο πολύ νευρικά στα σούτ. Στο ημίχρονο αυτό είπαμε ότι σε κάποια στιγμή δεν γίνεται, θα μπουν, γιατί είμαστε αυτή η ομάδα. Όπως και μπήκανε σε κάποια φάση, αποκτήσαμε μια διαφορά και από εκεί και πέρα νομίζω ότι διατηρήσαμε παίζοντας πολύ καλή άμυνα και φτάσαμε στην νίκη με ένα σχετικά εύκολο τρόπο στο τέλος. Σε λίγο θα μάθετε τον αντίπολο, όπως είπες και εσύ. Έχεις κάποια προτίμηση? Δεν έχω καμία προτίμηση. Έχουν δείξει όλα τα στατιστικά πλέον ότι στον τελικό είναι 50-50, όποιος και να είναι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ασχετίζω καλύτερο. Θα γίνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι μεταξύ Απόλλη και Ραβνού και οι δύο ομάδες είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και περιμένουμε με αγωνία να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον Αντρέα τον Σιζόπουλο.